εξέλιξη παρά την δέσμευση σημαντικών μέτρων στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης, η πραγματική οικονομία έχει επιτυχεί σημαντικά. Στόχος του ερευνητικού έργου που αναπτύσσουμε είναι να αποκτήσουμε και να κοστολογήσουμε τις συνέπειες που είχε η πανδημία COVID στην πραγματική οικονομία, σε οικονομικά μεγέθη, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτή η εμπεριζατωμένη μελέτη που αποκτήσει μια βάση δεδομένων και μια πηγή που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών στήριξης στην εποχή μετά την πανδημία. Αυτή η έρευνα θα γίνει σε επίπεδο Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με επιμελητήρια. Θα είναι ουσιαστικά σε δύο διαστάσεις. Θα αφορά ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Θα γίνουν αναλύσεις με την ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών μοντέλων, έτσι ώστε να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα και να απεικονίσουμε τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια εικόνα να γνωρίζουμε. Αυτό το κενό ακριβώς έρχεται να καλύψει αυτή η έρευνα, να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε ακριβώς και να κάνουμε κάποια συμπεράσματα, έτσι ώστε και να συμβάλλουμε στην ανασύναξη της ελληνικής οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας. Σε πρώτη φάση θα εστιάσουμε σε μικρές και σε μεσαίες επιχειρήσεις. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η έρευνα και πότε να ολοκληρωθεί? Η έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι αρχικά στους 3 μήνες. Ναι, όπως ακριβώς αναφέρει ο Υπουργός, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε μια τηλεδιάσκεψη με τους προέδρους των επιμελητηρίων της Μακεδονίας και Θράκης για να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε την πρώτη φάση του έργου, που είναι η γνωστοποίηση και είναι η ερευνητική στόχη, και φυσικά το δεύτερο βήμα που είναι η συλλογή των δεδομένων. Αυτό το πρόγραμμα είναι καθαρά μια θελοντική προσφορά, αν θέλετε, προς την Βόρεια Ελλάδα, προς την Μακεδονία και την Θράκη. Και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό που δίνει το χώρο, δίνει την ευκαιρία σε εμάς τους νέους επιστήμονες να προσφέρουμε τη γνώση μας και αυτή η γνώση να έχει πρακτικές εφαρμογές στην ελληνική οικονομία. Κωνσταντίνος Μουσιάνας, διδάκτορ οικονομικών επιστημών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Αθήνας.